Στο σημερινό βίντεο έχουμε άλλο ένα draft challenge, αλλά θα πρέπει να μαντέψω τον παίκτη για να μπορέσω να τον επιλέξω. Πάμε να δώσουμε κατευθείαν τα 15.000 coins που χρειαζόμαστε για να μπούμε στο draft. Και έχουμε τα συστήματα, θα επιλέξω... Δεν μ' αρέσει κανένα. Θα γίνω τέτοιος και θα παίξω 5-1-2-2, γιατί πολύ παίζουν αυτό το σύστημα. Από ό,τι μπορείτε να δείτε αυτή τη στιγμή μπροστά σας, έχουμε 5 κάρτες και μπορώ να δω μόνο τα stats τους. Πρέπει λοιπόν εγώ από τα stats των παικτών να μαντέψω ποια κάρτα είναι και αν μαντέψω σωστά θα μπορώ να τον επιλέξω. Η πρώτη κάρτα είναι ένας hero. Πολύ καλά stats. Ο Voller. Θα πω ότι αυτός ο hero είναι ο Voller, ο πρώτος. Οι άλλοι δεν έχω πραγματικά ιδέα. Η τρίτη κάρτα είναι special. Η τρίτη κάρτα θα πω ότι είναι Muriel. Αν πετύχω δηλαδή Voller ή Muriel, θα μπορώ να τους επιλέξω. Αν δεν πετύχω κανέναν από τους δύο που έδωσα μια μαντεψιά, θα πρέπει να διαλέξω την χειρότερη κάρτα από την πεντάδα. Ναι, δεν πέτυχα τον Muriel που είπα, είναι ο Leao, αλλά πέτυχα τον Voller, οπότε μπορώ να τον επιλέξω και θα τον επιλέξω. Τώρα ελπίζω να πιάσατε το concept. Είχαμε raid από τον Ghostbox στο δωμάτιό μου, οπότε θα του πω να έρθει να πει δύο λόγια. Έλα, πες ότι πρέπει να κάνουν like και subscribe. Πρέπει να κάνετε like και subscribe, αλλιώς θα σας βρω. Όχι. Αλλιώς δεν ξέρω, θα γίνει κάτι κακό. Αν έχεις βαρεθεί να παίζεις FIFA με μια ομάδα σαν αυτήν και προτιμάς μια ομάδα σαν αυτή, μπορείς να πας στην περιγραφή και να πατήσεις το πρώτο link που έχω για το U7Buy. Στο U7Buy μπορείς να αγοράσεις coins για όποια κονσόλα θέλεις, αξιόπιστα, γρήγορα και πάρα πολύ φθηνά. Αλλά πριν αγοράσεις τα coins, μην ξεχάσεις να γράψεις τον κωδικό HCG στο checkout για να πάρεις 5% έκπτωση. Προχωράμε στον αριστερό striker για να δούμε. Έχουμε 4 informs και μία χρυσή κάρτα. Η τέταρτη χρυσή κάρτα είμαι αρκετά σίγουρος ότι είναι ο Harry Kane. Αλλά οι άλλες ρε φίλε, αυτή ποια είναι που φαίνεται καρτάρα. Θα δώσω, τέλος πάντων δεν έχω ιδέα, θα δώσω inform Muriel. Και εδώ θα δώσω inform Ben Yedder. Ήταν ο Ντολοφέου, οκ, δεν είχα ιδέα. Δεν πέτυχα Ζιρού και Immobile που δεν τους είπα καν γιατί δεν ήξερα. Πέτυχα Ben Yedder, πέτυχα και Harry Kane. Θα πάω με τον Ben Yedder και νομίζω μου αρέσει πάρα πολύ μέχρι τώρα. Προχωράμε στο αριστερό CM, κύριοι. Για να δούμε. Έχουμε μόνο χρυσές κάρτες. Αυτός εδώ πέρα 80 pace, 82 defending, 87 physical, 80 dribbling. Ο τέρμα αριστερά είναι ο Μπαρέλα και οι άλλοι δεν έχω ιδέα. Αυτός εδώ με το 47 pace είναι ο Μουτίνιο. Ναι, ήταν ο Τσάν, οκ, okay, δεν ήταν ο Μπαρέλα. Απλά έπρεπε να το δώσω. Δεν πέτυχα κανέναν από τους άλλους, δεν είχα ιδέα. Παρ' όλα αυτά πέτυχα τον Μουτίνιο. Νιώθω ότι πέτυχα μόνο τον Μουτίνιο, αλλά είναι όντως η χειρότερη κάρτα εδώ πέρα, οπότε... Δεξί CM, για να δούμε, δώσε κάτι καλό. Δεν έχω ιδέα ρε φίλε. Λοιπόν, για πρώτη κάρτα θα δώσω τον Ρούμπεν όχι, τελευταία κάρτα, Ρούμπεν Νέβες. Δεύτερη κάρτα θα δώσω Πογμπά. Και εδώ θα δώσω Πέδρη στην τρίτη. Η τρίτη κάρτα ήταν ο Πογμπά και τον έδωσα στη δεύτερη. Όχι ρε φίλε. Οπότε πρέπει να πάρω τη χειρότερη κάρτα. Θεωρητικά είναι ο Χάμσικ που δεν μου δίνει και links, οπότε ας πάρουμε Χάμσικ. Πόπο θα είναι άσχημο σε θέμα και έμιστρε αυτό. Πάμε στην DM να δούμε. Πάλι μόνο χρυσές κάρτες. Πάλι μόνο χρυσές κάρτες. Στο 34 pace θα δώσω Βίτσελ και στο 65 pace θα δώσω Γκεντούζι. Ναι, πετύχαμε το Βίτσελ. 34 pace βέβαια, οπότε παίζει ένα πολύ κακό, αλλά. Λοιπόν, προχωράμε left wing back. Θέλω έναν γρήγορο εδώ πέρα. 93, 78, 83. Εδώ έχουμε Τέο Ερνάντες. Χρυσός Τέο Ερνάντες. Και εδώ έχουμε Ακούνια. Τους πέτυχα και τους δύο, απίστευτο. Παρ' όλα αυτά θα επιλέξουμε Τέο Ερνάντες, τον προτιμώ. Και πάμε στο αριστερό στόπερ. Λοιπόν, ο πρώτος είναι ο Κουντέ. Ο δεύτερος είναι ο Diego Carlos. Δεν ξέρω, θα πω Hummels. Δεν ήταν ο Κουντέ, ήταν ο Bremer. Αλλά πέτυχα Diego Carlos. Είναι καλό και θα πάρω Diego Carlos. Κεντρικό CB. Για να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. 82 pace CB, Στο 68 pace έχουμε τον Ramos. Και στο 82 pace έχουμε... δεν ξέρω. Ακαντζή. Που πάμε κανό είναι ρε φίλε. Πω, δεν πέτυχα κανέναν. Θεωρητικά ο David Garcia και θα πάρουμε αυτόν. Τελευταίο CB για τη βασική ομάδα. 80 pace, 83 defending, 86 physical. Αυτό πρέπει να το βρω. Ο πρώτος είναι ο Rudiger και ο τελευταίος είναι ο... Όχι ο Κουντέ, δεν είναι ο Κουντέ. Θα πω Κουντέ όμως, έτσι γιόλου. Όχι ρε φίλε, ήταν ο Κιμπεμπέ και ο Αραούχο. Και ήταν και οι δύο πολύ καλές επιλογές. Εντάξει, το Φέιλαρ απανταγωδός εδώ πέρα. Θα πάρουμε Κουάτες που δεν θα λινκάρει ποτέ με κανέναν. Right wing back. Το έχω φεϊλάρει απίστευτα αυτό το draft. Τι να πω. Θα πω Φριμπόγκ. Θα πω Φριμπόγκ στο τελευταίο. Ναι, το φέιλαρα και είδα τις ομάδες κατά λάθος. Οπότε ας πάρω απλά τον χειρότερο. Πάμε goalkeeper. Τώρα για να δούμε. Θα είναι δύσκολο εδώ πέρα. Τελευταίο δίνω τον Έντερσον. Το πρώτο δίνω Μεντί. Δεν βρήκα κανέναν. Μπράβο. Δεν με νοιάζει. Παίρνω τον πόνο επειδή έβγαλα φωτογραφία μαζί του. Ο Πατρίσιο είναι χειρότερο. Παίρνω τον πόνο όμως. Πω πω, έχουμε 6 στα 33 chemistry. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Πρώτο reserve. Για να δούμε τι θα δώσει.
Δεν έχω ιδέα. Στο τρίτο είχα δώσω Μπαρέλα. Στο τέταρτο είχα δώσω Τσουαμίνι. Πόπο ήταν όλα άσχημα. Δεν έχω ιδέα σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ κακός τελικά σε αυτό. Προχωράμε. Επόμενο reserve. Παίζει να έχω βρει ελάχιστα από όσα μου έχει δώσει. Αχ, σε αυτό το σημείο απλά τα παρατάω. Τέλος πάντων, θα πάρω τον Άμραμπατ. Έτσι, επειδή παίζει Super League. Όπα! Η πρώτη είναι καλή κάρτα. Η πρώτη είναι καλή κάρτα. Ο πρώτος είναι ο Νεϊμάρ. Ο τέταρτος είναι ο Κουαδράδο. Όχι, είναι ο Κιέζα. Γιατί είπα Νεϊμάρ. Και δεν ήταν ο Κουαδράδο, ήταν ο Ραούμ. Τώρα πρέπει να πάρω Κρούζ που είναι ο χειρότερος. Θα έχουμε ένα καταπληκτικό draft. Νομίζω το challenge είναι το χειρότερο draft τελικά. Ο τρίτος είναι fullback και θα δώσω guess μόνο για τον τρίτο. Θα πω πάλι Κουαδράδο. Μπα. Ρε φίλε, με αυτές τις κάρτες που μου δίνει, δώστε μου και εμένα ότι έχω δίκιο. Γιατί με αυτές τις κάρτες που μου δίνει, προφανώς δεν θα βρω κανέναν. Δεν ξέρω κανέναν από αυτούς σε stats στο FIFA. Ωραία, ο τέταρτος είναι ο Κιέζα. Ο δεύτερος είναι ο Πάπου Γκόμεζ. Και ο τελευταίος είναι ο Τσουαμέν. Πάλι το φέιλερα. Λοιπόν, θα πάρουμε Αλεξάνδρο, που νομίζω είναι χειρότερος. Προχωράμε στα substitutions. Ποιος είναι αυτός ο icon? Μάγκες, ποιος είναι αυτός ο icon? 90 pace, 93 dribbling, 83 shooting. Και 88 passing. Ποιος είναι αυτός ο icon, ρε φίλε? Εντάξει, informs, δεν έχω ιδέα και δεν με νοιάζουνε κιόλας, με νοιάζει μόνο icon. 90 pace, 93 dribbling. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό Γκαρίντσα γιατί τον είχα σε πολλά FIFA προηγουμένως, οπότε ξέρω τα stats του. Μου κάνει πολύ για Γκαρίντσα, αλλά μήπως να είναι κανένας κακά. Κακά, δεν έχει τόσο pace ο κακά, ρε φίλε. Τέλος πάντων, δίνω Γκαρίντσα και ελπίζω πραγματικά να είναι ο Γκαρίντσα και σε περίπτωση που δεν είναι ο Γκαρίντσα, είμαι αρκετά positive ότι ο τελευταίος είναι ο Τιάγκο Σίλβα. Με 49 pace, 87 defending. Τον έχω βγάλει άπειρες φορές φέτος σαν φόντερ. Please να είναι ο Γκαρίντσα. Ναι, Γκαρίντσα. Εντάξει, τουλάχιστον έχουμε μία καλή κάρτα. Ο τελευταίος ήταν και ο Τιάγκο Σίλβα. Βέβαια δεν μπορεί να μπει βασικός, αλλά θα μπει σίγουρα σαν αλλαγή. Μου έδωσε rule breaker, go to the knockout και inform. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά στην πέμπτη κάρτα κάτι βλέπω εκεί στα stats στην μπλούζα που λέει Etihad και λίγο φαίνεται, αχνοφαίνεται το σήμα της Manchester City, οπότε θα δώσω Foden. Ο Rule Breaker, επειδή λίγοι είναι οι καλοί, νιώθω ότι είναι ο Ζάχα. Και εδώ βλέπω ψιλοφανέλα Tottenham. Θα δώσω Inform Son και εδώ θα δώσω στην χρυσή κάρτα. Να δώσω, θα δώσω Neymar. Και είχαμε και Messi στο pick και δεν έδωσα καν σημασία επειδή είδα 81 pace, δεν πρόσεξα καν τον dribbling. Ακραίο pick. Εντάξει, μπορώ να επιλέξω όποιον θέλω εκτός από το Messi. Λόγω νέου promo θα επιλέξω τον Ζάχα. Γιατί θέλω να τον δοκιμάσω κιόλας. Επόμενο substitution. Θα δώσω απλά τον τελευταίο που θα πω ότι είναι ο Βαλβέρδε. Ρενάτο Σάντσες είναι. Εκεί εγώ κόλλημα με τον Βαλβέρδε. Τον έχω πει 15 φορές. Έλα, 4 κάρτες έμειναν. Δεν έμειναν πάρα πολλές για να τελειώσουμε. Τα παρατάω, ρε. Ναι, πού να το βρω αυτό? Πώς υποτίθεται ότι πρέπει να το βρω αυτό? Επόμενη αλλαγή. Δώσ' μου κάτι να μπορώ να το μαντέψω. Πριν είδες, μου έδωσε κάρτες που ήταν familiar. Ποιο να βρω, ρε φίλε, τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω, αυτό είναι, νιώθω ότι είναι Λιμπερταδόρες κάρτα. Τσιμι, 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 αρκώστας, τσιμίκα. Δύο κάρτες ακόμα. Please να μαντέψω αυτό, να έχω ένα center back της προκοπής. Κάθομαι και το κοιτάω τόση ώρα. Λες και θα βρω κάτι. Ο τρίτος νομίζω είναι ο Μαλάσια. Τα ξέρω τα stats γιατί τον έχω δει σε πάρα πολλές ομάδες. Σίγουρα. Και είναι ο Μαλάσια. Κάτι είναι και αυτό από το τίποτα. Αλλά δεν μπορεί να μπει πουθενά. Τελευταία κάρτα έχουμε goalkeeper. Θα δώσω δεύτερο τον Pope. Και είναι ο Pope. Let's go. Οπότε παίρνουμε Pope. Τουλάχιστον, ρε φίλε, έχουμε τερματοφύλακα. Δεν βοηθάει καθόλου στο game. Τέλεια. Πάμε να πάρουμε και ένα manager για να ολοκληρώσουμε τον draft. Ποιος δίνει το περισσότερο game τώρα? Ωραία, θα πάρουμε τον Ισπανό και βλέπουμε. Και αυτό εδώ λοιπόν είναι το draft που έπρεπε να μαντέψω τον παίκτη για να τον επιλέξω. Ωραίο αποτέλεσμα. Όπως και να έχει, πάμε στο πρώτο round. Συγγνώμη που διακόπτω το βίντεο, αλλά αν ψάχνεις τις καλύτερες τιμές για FIFA 23, PSN κάρτες για να βάζεις FIFA points ή ό,τι άλλο παιχνίδι θέλετε, μπορείτε να πάτε στο eneba.com και να αγοράσετε ό,τι γουστάρετε. Έχει πάρα πολύ φθηνές τιμές παντού και για να με σαπορτάρεις, μην ξεχάσεις να αγοράσεις ό,τι γουστάρεις από τα links που έχω στην περιγραφή. Και ο πρώτος αντίπαλος για τον draft είναι αυτός εδώ πέρα. Έχει κάνει και ήδη buffs, ελπίζω να μην βγει. Τεο Ερνάντες, σεντρούλα, βόλερ. Όχι, τι έπιασε ο Ter Stegen. Όχι. Όχι, έλα. Είναι και καλός ο αντίπαλος, ρε φίλε, και έχω πολύ αργή άμυνα. Τι έβαλε, ρε. Α, είναι ο Παπίν. Αχ, είμαστε πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα όμως. Μεν Γέντερ, 2-1. Πάμε λίγο, ρε Μεν Γέντερ. Όχι. Πιάστο, ρε Μπόνο. Είτε εδώ, είμαι 1-8 με Μιγγέλ Βελόσο. Κάντε κάποιος κίνηση.
Έλα ρε, ακόμα και ο Βαράν μας έβαλε γκολ. Κάτι λάγκαρε. Δεν πατάω εγώ τα κουκιά. Κάτι λάγκαρε. Οχ, βγήκα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα να πάει καλύτερα αυτό. Αλλά το draft ήταν απέσιο. Το σύστημα δεν με βόλεψε καθόλου. Ό,τι να είναι παίχτες είχα. Είχα δυο strikers μόνο που με την άμυνα που παίζω άλλος δεν. Συγγνώμη που σας απογοήτευσα και δεν κατάφερα να περάσω ούτε το πρώτο round. Ελπίζω όμως να περάσατε κι εσείς καλά όπως πέρασα κι εγώ όσο έχτιζα το draft. Γιατί αυτό μας έμεινε. Δεν έχω τι άλλο να πω. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε subscribe. Mission fail successful.